7 του Οκτώβρη, Δευτέρα. Ναι, μην αρχίσουμε τα καλή εβδομάδα. Η ίδια εβδομάδα είναι με την προηγούμενη και κατά πάσα πιθανότητα ίδια και με την επόμενη. Η μόνη διαφορά είναι ότι είπαμε αυτή τη εβδομάδα και την άλλη να αρχίζουμε σιγά σιγά σήμερα με το Halloween και να το ολοκληρώσουμε την άλλη. Και λέω ρε παιδί μου, αυτά τα ξενόφερτα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα που εξήγησα και στα παιδιά ότι έχει έτσι κάποιο ναζί το όλο πράγμα. Φανταστείτε, τους λέω ότι στο Halloween ντύνονται κάπως με στολές πιο... Να, σήμερα φτιάξαμε κάτι νυχτεριδούλες, κολοκύθες, δοντάκια μητερά και τα λοιπά, ας πούμε. Χτυπάνε πόρτες στους γείτονες, δώρο ή γλυκό, κερνάνε τα παιδιά γλυφιτζούρια, γλυκίσματα κι αυτά, δωράκια, ιστορίες, αμερικάνικες μαλακίες με λίγα λόγια. Βέβαια εμείς, σαν χώρα, δεν έχουμε λύσει τα δικά μας σοβαρά προβλήματα, ώστε να έχουμε χρόνο για μαλακίουλες αμερικάνικες. Και στο φινάλε, ο λαός της Αμερικής δεν φημίζεται και για την εξυπνάδα του, ας πούμε. Χαζολαός είναι γενικότερα. Οπότε ό,τι τέτοια μαλακιούλα διασκεδαστική του πλασάρουν, πετάει τη σκούφια του. Εμείς δεν είμαστε ακριβώς έτσι. Θεωρώ ότι σαν λαός γενικότερα είμαστε λίγο πιο στιβαρός, πιο σοβαρός, ας πούμε. Όχι ότι δεν είμαστε κι εμείς για κάθε μαλακία πρώτοι. Προς Θεού, δώσε μαλακία στον Έλληνα και την ψυχή του πάρτου. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι βλακεία από βλακεία διαφέρει και αλλάζει στους λαούς. Εν πάση περιπτώσει τους άρεσε το θέμα, οπότε χατήρι δεν θα τους χαλάσουμε. Halloween, Halloween. Α, σήμερα φτιάξαμε κάτι ωραίες νυχτερίδες, τα είδατε στα short νομίζω νωρίτερα ή δεν τα έχω ανεβάσει, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει θα δω τι έχω κάνει και αν δεν τα έχω ανεβάσει θα σας τα ανεβάσω να τα δείτε. Πάμε να πάρουμε τώρα Προμήθειας εδώ από το περίπτερο, τσιγάρα και τα ρέστα και να δούμε πώς θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Πάντως ρε εσείς, ο καιρός πηγαίνει με χίλια, πηγαίνει, είναι ασταμάτητος. Θα σας πω τι έπαθα το πρωί με τα πρωινά τα παιδιά. Περιμένετε να πάρω τις προμήθειές μου εδώ για να μην μας διακόψει τίποτα. Θα πατήσω ένα μαγικό pause. Είδατε, από την ώρα που ανακάλυψα το ήρθε, μπήκε η τεχνολογία στη ζωή μου. Η μπαντάνα μου σας αρέσει, καινούργια χειμερινή. Πάμε να σας πω για το χρόνο όμως, γιατί πραγματικά το πρωί φλάσαρα. Ήρθαν τα πρωινά τα παιδιά μας, εντάξει, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, εκείνο τ' άλλο, και κάθονται στο τραπέζι. Πριν αρχίσουμε τις εργασίες μας και τις ασκήσεις και αυτά, πάντα τους ρωτάω, κάθε μέρα, πόσο μάλλον κάθε Δευτέρα, ένα-ένα ξεχωριστά, Δημήτρη, Φέη, Κώστα, Δημοσθένη. Με το που αρχίζω λοιπόν ήμουν πάνω από τη Φέη, οπότε θα ξεκινούσα με τη Φέη. Τι έγινε Φέη, για πες μας, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς εκείνη την ώρα, όχι ντεζαβού ότι κάπου το έχω ξαναζήσει, μου ήταν όμως τόσο νοπό στη μνήμη, να το πω έτσι, από την προηγούμενη Δευτέρα που της είχα κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Για πες μας Φέη, πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο, που έτσι στη σκέψη μου αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που όταν σκεφτόμαστε κάτι νομίζουμε ότι περνάει ένας αιώνας. Για εκείνα τα κλάσματα λοιπόν
αναρωτήθηκα αν όντως είναι Δευτέρα. Λέω, όπα ρε, τι ρωτάς τα παιδιά. Τι, πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο, τι μέρα είναι σήμερα. Και μου στροφάρει όμως το κεφάλι, κάνω 31 και συνειδητοποιώ ότι είναι όντως Δευτέρα. Και ότι καλά κάνω και τα ρωτάω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Και ρε εσείς, σας ορκίζομαι ότι ήμουν βέβαιος ότι η προηγούμενη Δευτέρα που τους έκανα ακριβώς την ίδια ερώτηση δεν είχε περάσει ένα διήμερο, ένα τριήμερο. Ας πούμε τυχαία τώρα νόμιζα ότι είμαι κάπου ανάμεσα σε Τετάρτη και Πέμπτη και ήταν Δευτέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον χρόνο. Το λέω και το ξαναλέω. Σε πολλά βίντεο. Να συμβαίνει μόνο σε μένα. Δεν μου γράφεται κιόλας. Κάτι καλησπέρα και γεια σου και τέτοια. Εντάξει, χαιρετηθήκαμε από το βίντεο. Δεν είναι για να μην το γράφετε. Γράψτε μου πάνω στα βίντεο σε αυτά που σας λέω. Κάντε μου μια ανάλυση κι εσείς. Δώστε μου τροφή για συζήτηση για ένα επόμενο βίντεο. Να, γράψτε μου τώρα εδώ. Για παράδειγμα, πόσοι από εσάς έχετε την ίδια γνώμη, έχετε την ίδια εντύπωση με αυτή που έχω εγώ, ότι ο χρόνος πηγαίνει εξωφρενικά γρήγορα και δεν είναι τελικά ότι είμαστε πολύ άσχολοι και ο χρόνος περνάει σιγά τα αυγά. Εγώ θυμάμαι προηγούμενα χρόνια, καμία σχέση, τότε κι αν ήμουν πολύ άσχολος και μάλιστα στους ρυθμούς της Αθήνας ή στους ρυθμούς της Γερμανίας που δεν καταλαβαίνεις για το πότε περνάνε 10 και 15 ώρες και ολόκληρη η μέρα και ολόκληρη η εβδομάδα και ο μήνας και τα ρέστα. Εδώ δεν είναι το ίδιο, δεν είναι θέμα. Δεν ξέρω. Στην περίπτωση τη δική μου ο χρόνος πηγαίνει ανησυχητικά γρήγορα και όχι τίποτα άλλο. Θα περάσουν τα χρόνια τελικά και θα έρθει η ώρα να με φυτέψουν. Και από εδώ πάνω, ρε πούστη μου, εδώ πάνω, από όπου θέλει ας έρθει. Εγώ γυρίζω 360 μοίρες και από όπου θέλει ας έρθει. Εκείνος ο ασημένιος δίσκος, εκείνος ο ασημένιος δίσκος. Και ας έχει μέσα μικρά, κοντά, πράσινα ανθρωπάκια με μεγάλα μάτια και καθόλου αυτιά. Ας έχει έστω και αυτούς τους άσχημους εξωγήινους και να μην έχει κάποια όμορφη φυλή. Πότε θα μου έρθει εμένα όμως. Θα περάσουν τα χρόνια και θα μου έρθει ποτέ. Α, έχουμε βγει έξω. Ωραία. Θα βγω κι εγώ μαζί τους. Αυτά.